Και αυτό το βίντεο το έχω δει, είναι από αυτά που έπαιξαν πρώτα. Όταν ανοίξω το κινητό, έχει γίνει, τα είχα καταλάβει ότι γίνει ένα χαμός με αυτό. Και έχω δει και ένα βίντεο σου που είπες ότι ένας φίλος σου από την Κύπρο. Ένας Κύπριος μου έστειλε, δεν ξέρω τον άνθρωπο. Μου έστειλε ένα κυπριακός λογαριασμός. Αυτό που μου εξηγούσε τι κάνει τη φίλη. Ναι, και σου είπε ότι σημαίνει ότι ο άλλος είναι. Έγινε μέσα. Και πάμε στην εκπομπή, ρε παιδί μου. Συζητάγαμε αυτό που είχε πει. Πες μου ακριβώς τι. Θα σου πω αμέσως. Συζητάγαμε αυτό που είχε πει εκείνη την ώρα. Και εγώ, όταν επειδή οι παίκτες δεν είναι μπροστά, προσπαθώ όταν μπορώ να τους στηρίξω μέχρι να έρθουν και να μας πούν την δική τους την άποψη. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή, μέσα στα tweets που είχα πάρει, πήρε και ένα λογαριασμό, από ένα λογαριασμό μάλλον μήνυμα, που πεις μου είπε ότι είναι Κύπριος, μπήκα μέσα και είδα όντως ότι είναι από την Κύπρο και μου λέει ότι εμείς εδώ στην Κύπρο τον κόλλο νοντός θα το χρησιμοποιούμε και όταν θέλουμε να πούμε ότι όλος είναι κολόφαρδος. Ισχύει. Ναι, και το βγαίνω εγώ λοιπόν και το λέω αυτό στον αέρα και μετά μου στέλνουν άλλοι φίλοι από την Κύπρο που τους ξέρω και κάποιους που δεν τους ξέρω και μου λένε όχι καλέ, μου λέει εμείς το χρησιμοποιούμε για τους τους μπαμπάτσικους. Λοιπόν, ισχύουν και τα δύο, και τα δύο είναι πραγματικά, δηλαδή ο ένας ότι είναι κολόφαρδος γιατί στο Survivor πολλές φορές μπορεί να ρίχνεις, ξέρω εγώ, 20 δισκάκια και να μην έμπαινε κανένα και να έρθει ο άλλος και να ρίξει δύο και να μπουν και να πεις αυτή είναι κολόφαρδη. Όμως, αυτό το λέμε γιατί και στην Ελλάδα ειλικρινής. Το κολόφαρδι, ναι, αλλά το κολόφαρδι με τον κόλλο τον τόσο έχει, ναι. Κοίταξε, δεν το είπαμε μετά από θέμα κολοφαρδίας, ήμουν κακούλης, το παίρνω πίσω και λυπάμαι πολύ για αυτή την κουβέντα μου. Μπράβο ρε Μάρια όμως, μπράβο. Μα που το παραδέχομαι. Βεβαίως, γιατί θα σου πω και κάτι άλλο. Δεν έχω. Θα μπορούσες να το έχεις αποφύγει, η κάμερα μπροστά και την είχες δει την κάμερα. Να σου πω κάτι, ήμουν ο άνθρωπος ο οποίος δεν ασχολούμαι με την κάμερα. Και γενικά, άμα θέλω από κάτι, το λέω. Εάν είχε κάμερα εκεί, την ώρα που με τραβούσε και γινόταν τι γινόταν, δεν ξέρω. Να, το που έγινε. Με τη Λάουρα το έχετε συζητήσει, το έχεις πει και στην ίδια, ότι ήμουν κακούλης και ζητώ συγγνώμη. Όχι, δεν το συζητήσαμε αυτό. Πώς να το συζητήσουμε, πού, πότε. Στο πάρτι, εχθές. Όχι, δεν το συζητήσαμε, όχι. Αλλά το λέω τώρα. Που μας βλέπει ο κόσμος, ότι δεν έχω. Καταρχάς είμαι άνθρωπος που δεν έχω πρόβλημα να πω συγγνώμη για λάθη μου και καταλαβαίνω όταν έχω κάνει λάθη. Ήδη να ξέρεις ότι αυτό γίνεται θέμα. Η συγγνώμη του Μάριου στη Λάουρα. Και ό,τι στοίχημα θες. Σε πολύ λίγο θα βγεις στον αέρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα γι' αυτό. Πραγματικά είμαι άνθρωπος που δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω συγγνώμη. Όπως και δέχομαι να μου πει ο άλλος συγγνώμη αν καταλάβει ότι έκανε κάπου λάθος. Μ' αρέσει. Ξέρεις τι άλλο παρατήρησα επίσης, ότι όσες φορές πήγαινες να παρεξηγηθείς με κάποιο παίκτη, ήθελες να λυθεί επί τόπου η παρεξήγηση, για παράδειγμα. Ναι, κατευθείαν. Ευρυδίκη, σε ένα από τα αγωνίσματα, το οποίο έχει τελειώσει με ένα σκορ το οποίο δεν θυμάμαι, γιατί εγώ δεν έχω το δικό σας το μνημονικό, το βιωματικό, έτσι ώστε να θυμάμαι και να ανακαλώ τέτοιες πληροφορίες. 10